άνοιξε τις πύλες της θέσης 12η έκθεση Θράκη 2003. Την ανάγνηση ανθρωπίες του θεσμού της έκθεσης επεσήμανε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Άρης Παπαδόπουλος. Η ανάδειξη των επιχειρήσεων αποτελεί στόχο για το Ελληνοτουρκικό Φόρουμ που ξεκινά αύριο στην Νομική Σχολή. Με το δικό της περίπτωση συμμετέχει η Κύπρος. Αξιόλογη η παρουσία των περιπτέρων κομμωτινέων επιχειρηματιών. Αρκετοί ήταν εκείνοι που ξεναγήθηκαν στο περίπτερο του Δήμου Κομωτινής, όπου επιχειρείται μια αξιόλογη αναδρομή στο παρελθόν. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι οι τελευταίες ειδήσεις της ημέρας από το Art Channel. Άνοιξε τις πύλες της η 12η Διεθνής Έκθεση Θράκη 2003. Τα εγκαίνια της έκθεσης έκανε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Άρης Παπαδόπουλος, ο οποίος στην ομιλία του έκανε μάλιστα λόγο για την ευαισθητοποίηση του θεσμού της έκθεσης, αλλά και για την ανάγκη δημιουργίας των προϋποθέσεων εκείνων που θα αναδείξουν την εμπορική έκθεση σε κορυφαίο γεγονός της περιοχής και όχι μόνο. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο. Άνοιξε τις πύλες της η 12η Διεθνής Έκθεση Θράκης χθες με παρουσία πολιτικής, θρησκευτικής και αστυνομικής ηγεσίας. Χαιρετισμό απίφθινε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Άρης Παπαδόπουλος, ο Νομάρχης Ροδόπης Άρης Γιαννακίδης και ο Δήμαρχος Κομωτινής Τάσος Παπατσικλής. Για σταθεροποίηση του θεσμού της έκθεσης αλλά και για ανάγκη δημιουργίας των προϋποθέσεων εκείνων, ώστε το κορυφαίο οικονομικό και εμπορικό γεγονός της περιφέρειας να πραγματοποιήσει νέα βήματα. Έκανε λόγο στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που εγκαινίασε το εκθεσιακό κέντρο. Την ικανοποίησή τους αλλά και τον προβληματισμό τους για την πορεία της έκθεσης εξέφρασαν οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι την Κυριακή. Όπως και όλοι οι άλλοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής μας, θα είναι πάντοτε στη διάθεσή τους. Και μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για τη δική μας περιφερειακή καταβάση. Είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας μιας σημαντικής αναπτυξιακής προσπάθειας που δρομολογήθηκε αλλά και συνεχίζεται με την συμμετοχή όλων των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου μας. Ένα στρατηγικός αναπτυξιακός σχεδιασμός με όραμα που να εμπνέει και να κινητοποιεί το γηγενές κοινωνικό δυναμικό με χρονοδιάγραμμα, με δεσμευμένους πόρους. Ένα στρατηγικός αναπτυξιακός σχεδιασμός που ήταν αποτέλεσμα όλων των κοινωνικο-οικονομικών φορέων της Ροδόπης μας. Αυτό το χαρακτηριστικό στοιχείο μας γεμίζει όλους αυτοπεποίθηση και ικανοποίηση, γιατί επαληθεύει για μια ακόμη φορά το τρίπτυχο των στόχων που τέθηκαν από την πρώτη χρονιά της λειτουργίας της. Συμβολή στην τοπική ανάπτυξη, προσέγγιση των τοπικών προϊόντων και διασύνδεσή τους με την ελληνική εσωτερική αγορά, αποτελεσματική επαφή με την πανελλήνια γεωγραφική και οικονομική παρέμβαση προς την κατεύθυνση όχι μόνο της ανάπτυξης οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, αλλά και σχέσεων πολιτισμού και πνευματικών γνωριμιών με τον ελλαδικό αυτό διαμέρισμα, από το οποίο ξεκινά και στο οποίο καταλήγει η χώρα μας. Ένα τέταρτο στοιχείο είναι η φιλοδοξία όλων μας να αποτελέσει η έκθεση εστία προβολής των νέων μορφών της τεχνογνωσίας και των νέων τεχνολογιών που κυριαρχούν πλέον σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της βιομηχανικής και βιοτεχνικής ανάπτυξης, στις οποίες η περιοχή της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας δεν υστερεί. Στη χθεσινή περιήγηση των περιπτέρων ξεχώριζαν φυσικά οι παρουσιάσεις περιπτέρων επιχειρηματιών αλλά και το περίπτερο του Δήμου Κομωτινής για πρώτη φορά με μια ξεχωριστή μάλιστα αναδρομή στο παρελθόν. Εντυπωσιάζει το περίπτερο του Δήμου Κομωτινής στους επισκέπτες της έκθεσης Δράκη 2003. Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν την Κομωτινή σε άλλες εποχές αναπολούν και μαγεύουν τους επισκέπτες. Η καταπληκτική παρουσία του Δήμου Κομωτινής κλέβει τις εντυπώσεις, αν και είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει με δικό του περίπτερο. Συνδέει το παρόν με το μέλλον. Το κλασικό με το μοντέρνο κυριαρχεί στα έπιπλα που σχεδιάζει και κατασκευάζει το εργοστάσιο της επιπλοποιίας Δουλγέρη, που παρουσιάζει τα επιπλά του στο εκθεσιακό κέντρο. Η έκθεση αποτελεί προβολή, η οποία σημειώνει μεγάλη επιτυχία για τον κύριο Δουλγέρη. Προσπαθούμε συνεχώς κάθε χρόνο να είμαστε καλύτεροι, παρουσιάζοντας τις καινούργιες ιδέες.
Είναι μια παρουσία η οποία πέρα από το μοντέρνο στοιχείο έχουμε δώσει έμφαση και στο κλασικό στοιχείο. Άλλωστε, βρισκόμαστε σε μια εποχή που για πρώτη φορά από το στυλ των παρόντα που έρχεται τόσο κοντά στο μήνυμα, προσπαθούμε να δώσουμε όσο το δυνατόν πιο πληρέστερη εικόνα στον επισκέπτη, στον απλό εμπορικό επισκέπτη. Και από εκεί και πέρα, ασφαλώς, ο κάθε επισκέπτη μπορεί να έρθει στους χώρους για να δει όλη την γάμα της παραγωγής. Είναι απλά δικής μας παραγωγής και μάλιστα θα έλεγα ότι ξεκινάμε από το σχέδιο που είναι ένας βασικός τομέας, σχεδιάζουμε και συνεχεία βγάζουμε στην παραγωγή τα δουλειά μας, τα οποία συνοδεύονται πάντα με εγγύηση προς την κατασκευή και την ποιότητά τους. Έχετε δει κάποια αποτελέσματα που συμμετείχατε στην έκθεση? Κοιτάξτε, ασφαλώς και έχουμε δει αποτελέσματα στην έκθεση. Η πάντα μία προβολή όπως στον χώρο που βλέπετε με τον κόσμο είναι σωστή, είναι όμορφη, ωραία η παρουσία. Περιμένουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Πάμε στην Καβάλα τώρα, εκεί όπου 5 τροχαία ατυχήματα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του μήνα αυτού. Η κατάσταση ανησύχησε ιδιαίτερα μάλιστα τους άνδρες του τμήματος τροχαίας Καβάλας, αλλά και τον αστυνομικό διευθυντή, ο οποίος προσανατολίζεται μάλιστα στη λήψη αυστηρότερων μέτρων. 5 ανθρώπους τριμήσανε το τελευταίο μήνα στην Καβάλα. Τα 5 τροχαία ατυχήματα που στήχησαν τη ζωή σε συνανθρώπους μας σημειώθηκαν το τελευταίο μήνα. Η έξαρση των ατυχημάτων προβληματίζει έντονα τον αστυνομικό διευθυντή Καβάλας, ο οποίος στρέφεται σε αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Στα πλαίσια των ερευνών του τμήματος τροχαίας Καβάλας, διαπιστώθηκε πως η κυριότερη αιτία είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Στο πλαίσιο της αυστηρότερης αστυνόμευσης που θα εφαρμόσει ο αστυνομικός διευθυντής, κάνει έκκληση στους πολίτες να τον βοηθήσουν και να είναι προσεκτικοί στην οδήγηση, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά. Γνωστό το τελευταίο χρονικό διάστημα, στην περιοχή ευθύνης της διεύθυνσής μας, έγιναν 5 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 συμπολίτες μας. Μάλιστα, οι 3 ήταν οδηγοί δικύκλων και δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος. Είναι φυσικό ότι η έξαρση αυτή των τροχαίων ατυχημάτων προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία στις υπηρεσίες μας, αλλά και προβληματισμό δεδομένου ότι παρουσιάστηκε μετά από μακρά περίοδο κατά την οποία δεν είχαν σημειωθεί τροχαία ατυχήματα. Και η ανεργία συνεχίζεται. Αίσθηση προκαλούν στην κυριολεξία και μάλιστα αγανάκτηση οι ομαδικές απολύσεις αλλά και τα λουκέτα σε πολλές μικρές επιχειρήσεις που παρατηρείται τελευταία σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Ιδιαίτερα ευάλωτοι πάντως αποδεικνύονται στις πιέσεις που εκδηλώνονται στην αγορά εργασίας οι εργαζόμενοι στις μικρές επιχειρήσεις. Στην Κομωτινή πάντως το θέμα των απολύσεων δεν αποτελεί πρόβλημα ή κομμάτι της ζώσας πραγματικότητας, όπως επισημαίνει μάλιστα και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κομωτινής, κ. Παντελής Μαγαλιός. Ιδιαίτερα ευάλωτοι στις πιέσεις που εκδηλώνονται στην αγορά εργασίας είναι οι εργαζόμενοι στις μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό 2 έως 20 ατόμων. Οι απολύσεις που γίνονται στις μικρές επιχειρήσεις αυτή την περίοδο αγγίζουν σύμφωνα με εκτιμήσεις το 20 έως 30% του εργατικού δυναμικού τους, αν και δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία. Αυτό δεν γίνεται ευρύτερα γνωστό όμως, αφού δεν προκαλεί τον θόρυβο που δημιουργούν οι μαζικές απολύσεις των τελευταίων ημερών. Αίσθηση βέβαια έχουν προκαλέσει από την άλλη μαζικές απολύσεις από μεγάλες και γνωστές εταιρείες και αλυσίδες καταστημάτων. Στη Ροδόπη, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Παντελής Μαγαλιός, δεν αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα, αφού ακόμα και η εταιρεία Πάλκο, το τμήμα της που βρίσκεται στην Κομωτινή, επεκτείνεται και αναβαθμίζεται. Μας προβληματίζει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση που γίνεται στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές. Να πω ότι έχουμε λάβει τα μέτρα μας, δεν μπορούμε να λάβουμε κανένα μέτρο στο βαθμό που έχουμε την ευθύνη εμείς. Αλλά για την περιοχή εδώ της Ροδόπης που μπορώ να πω δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Ίσα-ίσα η Σίσερ Πάλκο που έχει και εδώ εργοστάσιο αυτή τη στιγμή κάνει επέκταση και αναβαθμίζεται. Βέβαια είναι κακό αυτό διότι έχασαν κάποιοι συνάδελφοί μας κάτω στην Αθήνα τις εργασίες τους. Αλλά για μας εδώ δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Και μας το διαβεβαίωσε και η ίδια η εταιρεία ότι δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοιο πρόβλημα. Οι κυπριακοί κρατικοί οργανισμοί και υπηρεσίες είναι το αντικείμενο του περιπτέρου με το οποίο συμμετέχει η Κύπρος στην εμπορική έκθεση Θράκη 2003. Το πρωί, εμπορικός σύμβουλος της πρεσβείας της Κύπρου, κύριος Γιάννης Ζανούπος, παραχώρησε συνέντευξη τύπου, στην οποία μάλιστα έκανε και λόγο για τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και
Στην έκθεση Θράκη 2003 συμμετέχει και η Κύπρος με το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών, με αντικείμενό τους τους κυπριακούς κρατικούς οργανισμούς και υπηρεσίες. Σήμερα το πρωί ο Εμπορικός Σύμβουλος της Πρεσβείας της Κύπρου, Γιάννης Ζανούπας, παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Κομωτινής, κάνοντας λόγο για τη μέχρι τώρα εμπορική συνεργασία της Κύπρου με την Ελλάδα, αλλά και για τις δυνατότητες συνεργασίας που μπορούν να προκύψουν στο μέλλον. Ο κ. Ζανούπας τόνισε χαρακτηριστικά ότι πάνω από 250.000 Κύπροι επισκέπτονται την Ελλάδα κάθε χρόνο, είτε για τουριστικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός, αν αναλογιστεί κανείς ότι το σύνολο του πληθυσμού της Κύπρου φτάνει μόλις στις 700.000. Η ανάδειξη του επενδυτικού και εμπορικού χαρακτήρα στις επιχειρήσεις της Τουρκίας αλλά και της Ελλάδας αποτελεί, συγγνώμη, αντικείμενο του Ελληνοτουρκικού Φόρου που ξεκινά αύριο στην Κομωτινή. Σήμερα οι οργανωτές του φόρουμ παρεχώρησαν συνέντευξη τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής. Στη Θράκη θα βρίσκεται το Ελληνοτουρκικό Επιχειρηματικό Φόρουμ για δύο ημέρες με στόχο την ανάδειξη επενδυτικού και εμπορικού χαρακτήρα για Τούρκους και Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία. Στην Κομωτίνη θα πραγματοποιηθεί αύριο το Ελληνοτουρκικό Επιχειρηματικό Φόρουμ στο Αμφιθέατρο της Νομικής Σχολής στις 9.30, ενώ το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη. Αύριο, πρώτη μέρα του φόρουμ, θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις από ειδικούς ομιλητές με θέματα την πληροφόρηση και την επικοινωνία ενδιαφερομένων επιχειρηματιών, το θεσμικό καθεστώς των δύο κρατών και τις προοπτικές συνεργασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Ελληνοτουρκικό Επιχειρηματικό Φόρουμ συμμετέχουν 129 Έλληνες και 90 Τούρκοι επιχειρηματίες, σύμφωνα με τον κύριο Καλμπανίδη. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες που συμμετέχουν είναι από Καβάλα και Δράμα. Στο πλαίσιο αυτής της ημερίδας θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και οι επιχειρηματίες της Θράκης. Τόνισε ο κ. Γκυφτσιάδης, διευκρινίζοντας πως οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώσουν αύριο συμμετοχή. Μέχρι τώρα στις επιχειρηματικές σχέσεις και στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, καθώς επίσης και θα αναλύσουμε το θεσμικό καθεστώς που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις δύο χώρες και το επενδυτικό κλίμα. Και το τρίτο ζήτημα είναι το θέμα της προοπτικής στην συνεργασία μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας και μάλιστα θα τεθεί και το ζήτημα ευρωπαϊκά προγράμματα και η δυνατότητα συμμετοχής και της Τουρκίας. Το πλήρες πρόγραμμα θα σας το αναλύσει ο κύριος Γιουφτσιάτης. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτή η εκδήλωση είχε ξεκινήσει καταρχήν από το επιμελητήριο του Εντίνε της Αδριανούπολης. Τα μουσικά σχολεία, κυρίες και κύριοι, είναι πλέον θεσμός για την Ελλάδα, για την ελληνική επικράτεια, για την εκπαιδευτική πραγματικότητα, θα λέγαμε καλύτερα, και λειτουργούν σχεδόν σε κάθε νομό της χώρας. Το Μουσικό Σχολείο της Κομωτινής, που ιδρύθηκε το 1993, από τη φετινή σχολική χρονιά στεγάζεται στο νέο του κτίριο στην περιοχή της Εκτενεπόλ. Πραγματικά ένα κτίριο κόσμημα για την πόλη μας. Οι εγγραφές των μαθητών για τη νέα σχολική χρονιά στην πρώτη τάξη του Μουσικού Σχολείου πραγματοποιείται με διαδικασία επιλογής. Πάντως, οι γονείς των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στο Μουσικό Σχολείο της Κομωτινής. Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής διδάσκονται όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας, όπως σε όλα τα σχολεία. Συγχρόνως όμως διδάσκονται και μαθήματα μουσικής, κλασικά και παραδοσιακά όργανα, βυζαντινή και ευρωπαϊκή μουσική, χοροδίες, καλλιτεχνικά και θεατρική αγωγή. Στη δευτέρα και τρίτη τάξη του Λυκείου λειτουργούν και οι τρεις κατευθύνσεις. Να σημειώσουμε ότι οι μαθητές ειτήζονται στο σχολείο με δαπάνη του δημοσίου, όπως και η μεταφορά τους από και προς το σχολείο είναι δωρεάν. Στους αποφύτους του Μουσικού Σχολείου παρέχεται δυνατότητα απόκτησης τίτλων σύμφωνα με υπουργική απόφαση μετά από εξετάσεις σε ειδική επιτροπή του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι χορηγούμενοι τίτλοι μουσικής ειδικότητας είναι πτυχίο θεωρητικών ευρωπαϊκής μουσικής, πτυχίο ελληνικής παραδοσιακής βυζαντινής μουσικής και πτυχίο ελληνικών παραδοσιακών οργάνων. Κάνουμε τώρα μια μικρή γεύση από την τελευταία εκδήλωση του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής που ήταν ένα αφιέρωμα στην τζαζ μουσική. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, οι τελευταίες ειδήσεις της ημέρας από το Art Channel. Καλή σας νύχτα.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι οι βραδινές ειδήσεις από το Art Channel με μια σεμνή τελετή απόδοση επένων και βραβείων για όλους εκείνους που διακρίθηκαν για την ιδιαίτερη επιμέλεια, τη φροντίδα και την παρουσίαση. Επιβράβευσαν χθες οι υπεύθυνοι του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου δια του προσώπου του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας όλους εκείνους που συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση της έκθεσης Θράκη 2003. Μιας εμπορικής έκθεσης Θράκη 2003 που συνδιοργανώνει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από 21 έως 25 Μαΐου στο Εκθεσιακό Κέντρο Βιβέκο Μωτινής. Πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη της Επιτροπής Βράβευσης στους εκθεσιακούς χώρους προκειμένου να επιλεγούν οι επιχειρήσεις που διακρίθηκαν όχι μόνο για την οργανωμένη παρουσία τους, την αισθητική, την πρωτοτυπία της παρουσίας των εκθεμάτων τους, αλλά και με το επίπεδο εξυπηρέτησης των επισκεπτών. Συγκεκριμένα, απονεμήθηκαν 3 ισότιμα βραβεία, 3 ισότιμοι έπαινοι και 3 ειδικά βραβεία διοργανωτή. Οι εταιρείες που βραβεύθηκαν ήταν η Αλουμίν Μιλωνάς ΑΕ, ο Δήμος Κομωτινής και το Επιμελητήριο Δράμας. Οι εταιρείες που πήραν τους επένους ήταν η Arcadia Digital SA, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ροδόπης και η Cosmopolis Park ΟΑΚ. Οι συμμετοχές στις οποίες απονεμήθηκαν τα ειδικά βραβεία διοργανωτή ήταν ο Αρβανιτίδης και Αψεμίδης, η Θρακομεταλλική, το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών της Κυπριακής Πρεσβείας και Τρίτη Τσανακτίδης Οδυσσέας. Είναι στη δεύτερη τρίτη μέρα τα περίπτερα και οι επιχειρηματίες οι οποίοι παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη παρουσία στην έκθεση Θράκη να βραβεύονται. Κυρίως βέβαια το στοιχείο που αξιολογούμε είναι η οργανωτική παρουσία του περιπτέρου, η αισθητική του εμφάνιση και λιγότερο βέβαια η επιχειρηματική δραστηριότητα της στήριξης επιχείρησης. Δεν βραβεύουμε επιχειρήσεις, περίπτερα βραβεύουμε και είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα γιατί το πρώτο βραβείο το δώσαμε στο Εμπορικό Κέντρο της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχει μια πολύ καλή παρουσία για πρώτη φορά εδώ στην έκθεση Θράκη 2003. Και αυτό αποτελεί συμβολική και σημαντική στιγμή για μας, διότι είναι για τους αδελφούς μας τους Κύπριους, ιδιαίτερα μάλιστα σε μια νέα εποχή που μπαίνει πλέον η Κύπρος. Πολύ συζητημένη και κατατελεπορημένη κατά άλλους Eurovision. Με αρκετές και μάλιστα πολύ υψηλές προσδοκίες ξεκίνησε ο φετινός διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός της Eurovision για την ελληνική συμμετοχή. Καλύτερος οδηγός πάντως σε αυτό αποδεικνύεται το ίντερνετ. Δηλαδή η συνέντευξη τύπου παρεχώρησε ίδια η Μαντώ και ίδιες απόψεις Ελλήνων και ξένων. Εμείς έχουμε πρόσβαση και εδώ. Προγνωστικά και τα στοιχήματα για τον νικητή της Eurovision δίνουν και παίρνουν στην Ευρώπη. Ενώ η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον 48ο διαγωνισμό τραγουδιού που θα ανεβάσει σήμερα της Λετωνίας και στο Ολυμπιακό Συγκρότημα Σκόντο. Εκτός από τη Μαντώ που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας με το τραγούδι Never Let You Go και θα εμφανιστεί 17η τον Κύπριο Στέλιο Κωνσταντίνου με το τραγούδι Feeling Alive που θα βγει νωρίτερα στην ένατη θέση, θα αγωνιστούν άλλες 24 χώρες, ανάμεσά τους και η Ρωσία με το περιβόητο γυναικείο συγκρότημα Tattoo, το οποίο θεωρείται και φαβορή. Και το τραγούδι της Eurovision, της Ελλάδας για την Eurovision. Νάτο. Εσείς το έχετε ακούσει? Βέβαια. Σας άρεσε? Ναι, είναι πολύ καλό και η Μαντώ είναι πολύ αξιόλογη. Τα υπόλοιπα τραγούδια πώς τα σχολιάζετε? Δεν τα ξέρω τα υπόλοιπα. Μόνο ένα βίντεο κλιπ που είδα χθες σε μια εκπομπή της ΕΡΤ για την Τουρκία που για εκείνο φάνηκε καλό. Τα μεσογειακά δηλαδή είναι καλά τα τραγούδια. Ακούσατε κάτι για το ρώσικο τραγούδι? Όχι, όχι. Δεν άκουσα κάτι. Ναι, το άκουσα. Πώς σας φάνηκε? Πολύ καλό. Το ελληνικό τραγούδι για την Eurovision. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω. Σας έχει αρέσει? Ωραίο, πολύ ωραίο ήταν. Τα υπόλοιπα τραγούδια τα ακούσατε? Δεν είναι εδώ στην τηλεόραση τώρα, ναι. Τα υπόλοιπα τραγούδια τα ακούσατε? Τα ακούσαμε. Και αν και δεν έχω πάει, αλλά είπαν ήταν πάρα πολύ ωραία. Ναι. Άρεσε? Νομίζω ότι ήταν για το φαβορί. Ότι θα πάρει μια καλή θέση στην Eurovision. Σχετικά και ότι αν δεν είναι τουλάχιστον πρώτο, μέσα στην πεντάδα τον περιμένω. Τα υπόλοιπα τραγούδια τα ακούσατε? Όχι, αλλά άκουσα φαβορή την η Ρωσία. Προσωπικά δεν μου άρεσε τόσο. Ναι, προσωπικά δεν μου άρεσε τόσο. Μου άρεσε τη Ισπανία αρκετά και τη Κύπρου. Στους ρυθμούς των Ολυμπιακών Αγώνων βαδίζει όλη η Ελλάδα, βαδίζει και η
Συλλεκτικά αντικείμενα όπως μπλουζάκια, τσάντες, βιβλία και ρούχα, χαρτικά υλικά έρχονται πρώτα στις προτιμήσεις των παιδιών και τα γυαλιά για την επωνυμία του 2004 πρωταγωνιστούν στις προτιμήσεις των μεγαλύτερων. Ένα χρόνο σχεδόν πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στη χώρα μας και βιτρίνες των καταστημάτων έχουν γεμίσει με προϊόντα που είτε επικονίζουν τις μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων, το Φίβο και την Αθηνά, είτε το έμβλημα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Τα σχολικά είδη πρωταγωνιστούν στις επιλογές, ειδικά των παιδιών, με τους δύο αγαπημένους τους ήρωες. Και υπάρχουν οι τσάντες, οι σχολικές και μη, οι κασετίνες και άλλα διάφορα σε παζλα και μερικά κουκλάκια του Φίβου και της Αθηνάς. Η αλήθεια είναι ότι ιδίως τα παιδιά τα έχουν αγαπήσει, ιδίως το Φίβου και την Αθηνά. Και τα προϊόντα πάνε πολύ καλά. Πιστεύω ότι έχουν πολύ καλές τιμές για αυτό που προσφέρουν και βλέπω ότι υπάρχει μια αγοραστική κίνηση από τους καταναλωτές. Μπλουζάκια και καπελάκια είναι αναμφισβήτητα από τα πρώτα είδη που επιλέγουν τα μικρά παιδιά με τους ήρωες των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ τα έντονα χρώματα κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση. Εμείς έχουμε τα μπλουζάκια και τα σορτσάκια των Ολυμπιακών Αγώνων, ενδεικτικά κάποια πράγματα. Φέτος έχει αλλάξει λίγο η μόδα, πέρυσι ήταν μόνο Φίβος και η Αθηνά, φέτος προσπάθησαν να παρουσιάσουν τα αθλήματα και έτσι κάθε μπλουζάκι έχει και ένα άθλημα. Βέβαια τα περισσότερα παιδάκια θέλουν το Φίβο στην Άρση Βαρών ή το Φίβο στο μπάσκετ. Βέβαια είναι όλα όμορφα. Υπάρχουν για κοριτσάκια και για αγοράκια? Όχι, αυτά είναι unisex. Δεν έχει. Σίγουρα αυτά που έχουν περισσότερο να φαίνεται η Αθηνά τα προτιμούν τα κορίτσια. Αλλά όχι, δεν έχει να κάνει. Εξάλλου και τα χρώματα είναι τόσο ουδέτερα που μπορούν να τα βάλουν όλα τα παιδάκια. Ποιες ηλικίες τα προτιμούν, τα ζητάνε από τους γονείς τους? Όλες οι ηλικίες δεν έχουν. Ιδιαίτερα τα μικρά, αλλά όχι, όχι. Δουλεύουμε πολύ καλά μέχρι και το μεγαλύτερο νούμερο. Πολλά τα είδη των Ολυμπιακών Αγώνων, ανάμεσά τους και τα γυαλιά ηλίου. Ήταν να μην ξεκινήσει να βρέχει. Συνεχίζει να βρέχει. Και δυστυχώς οι βροχές των δύο τελευταίων ημερών δημιουργούν πολλά, μα πάρα πολλά προβλήματα. Μετά την ξηρασία έρχονται και οι πλημμύρες τώρα για τους αγρότες να προσθεθούν στα πολλά και σοβαρά προβλήματά τους. Τους καταταλαιπωρημένους αγρότες, δυστυχώς. Ωστόσο, δημιούργησε και πάρα πολλά προβλήματα στην Κομωτινή η τελευταία νεροποντή για την επάλυψη των οποίων χρειάστηκε να επέμβει και η πυροσβεστική υπηρεσία της Κομωτινής. Χειμωνιάτικο τοπίο θυμίζει τις τελευταίες μέρες η Κομωτινή με βροχές και καταιγίδες, χωρίς βέβαια ιδιαίτερα προβλήματα. Πότε οι πολίτες μόνοι τους προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν τις λιγοστές ζημιές που υπέστησαν από την κακοκαιρία των τελευταίων ημερών και πότε με τη βοήθεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας που απλόχερα προσέφερε τη βοήθειά της όπως και όποτε της το ζητήθηκε. Πραγματικότητα αποτελεί πλέον το Μουσείο Ποντιακής Τέχνης για τους απανταχού πόντιους της Ροδόπης. Η δέσμευση για τη δημιουργία του δόθηκε διαστόματος του Δημάρχου Κομωτινών κ. Τάσου Βαβατσικλή, ο οποίος μάλιστα παραχωρήσει και το συγκεκριμένο οίκημα. Των προγόνων των ποντίων που προδίδουν την πολιτιστική τους κληρονομιά. Αντικείμενα συναισθηματικής αλλά και ιστορικής αξίας που κατέχουν οι πόντιοι του Θρυλωρίου. Πολλές φορές κατά τον παρελθόν, την ημέρα της γιορτής της Αγίας Μαρίνας, τα έκθεταν ώστε να τα γνωρίσει όλος ο κόσμος και να θαυμάσει την τέχνη των ποντίων. Όλα αυτά όμως πια θα έχουν τη δυνατότητα να τα θαυμάζουμε όχι μόνο ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, χάρη στον Δήμαρχο Κομωτινής Τάσο Βαβατσικλή, που παραχώρησε ένα οίκημα για να μετατραπεί σε λαογραφικό μουσείο ποντιακής τέχνης. Είναι αλήθεια ότι για αρκετά χρόνια, 4 συγκεκριμένα, ο Πολιτιστικός Όμιλος Ποντίων Θρυλωρίου μπήκε στη διαδικασία του να φτιάξει μια λαογραφική έκθεση στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Αγίας Μαρίνας. Και πραγματικά ο στόχος επιτεύχθηκε. Το μουσείο, η λαογραφική έκθεση πιο σωστά στήθηκε, αλλά και τις 4 φορές έπρεπε τα πράγματα να επιστραφούν στους ιδιοκτήτες τους. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, εγκυμονούσε τον κίνδυνο να χαθεί όλος αυτός ο πλούτος στην πορεία, στη μεταφορά. Οπότε αποφασίσαμε τότε να μην ξανακάνουμε λαογραφική έκθεση, εκτός πια και αν βρεθεί ένας μόνιμος χώρος όπου θα φιλοξενήσει αυτόν τον πλούτο. Και μπήκαμε λοιπόν στη λογική του να ζητήσουμε από το Δήμο Κομωτινής, από το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο,
να μας παραχωρήσει ένα κτίριο. Παλιά ήταν σπίτι παιδιού, το οποίο σήμερα υπάρχει, είναι διαθέσιμο, ώστε να στεγάσουμε μόνιμα τον παραδοσιακό πλούτο, τον πολιτιστικό πλούτο των ποντίων σε αυτό το χώρο, φτιάχνοντας εκεί ένα ποντιακό μουσείο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και ευχαριστούμε τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο που ομόφωνα αποφάσισε ότι ήρθε ο καιρός να βρει το σπίτι του αυτός ο πλούτος, ο πολιτιστικός πλούτος των ποντίων και μας παραχώρησε το κτίριο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Νεάπολης παρουσίασε μια ξεχωριστή εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς απ' άκρης άκρης στην Ελλάδα. Τα έσοδα του Συλλόγου διατέθηκαν σε κοινοφελούς σκοπούς. Και να διορθώσω, τα έσοδα διατέθηκαν σε κοινοφελείς σκοπούς. Για να μάθουμε να μιλάμε ελληνικά. Σε διακοπή των αστικών γραμμών Ποταμουδίων και Αγίου Κωνσταντίνου προχώρησε το αστικό κτέλ Καβάλας. Χτες, μάλιστα, οι υπεύθυνοι του κτέλ παρεχώρησαν και συνέντευξη τύπου, όπου και ανακοίνωσαν τις αλλαγές που υφίστανται από το αστικό κτέλ της Καβάλας. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε χθες ο πρόεδρος του αστικού κτέλ Καβάλας, κ. Σίμος Γιωβανάκης. Σύμφωνα με τον κ. Γιωβανάκη, ήδη με τον νόμο 2963 του 2001 τα κτέλ μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρείες, γεγονός το οποίο τους δίδει τη δυνατότητα να μπαίνουν στην ελληνική αγορά. Όπως τόνισε ο κ. Γιωβανάκης, ήδη έχουν προχωρήσει σε αντικατάσταση των μικρών στόλων του κτέλ. Τρία λεωφορεία λειτουργούν με ράμπες για τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Επίσης, το κτέλ ασκεί κοινωνική πολιτική, η οποία εστιάζει σε συγκεκριμένους τομείς. Το 2001. Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, τα κτέλ όλα μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρείες και μπαίνουμε πλέον στην ελεύθερη αγορά. Στο κτέλ, ανταποκρινόμενος αυτήν την πρόκληση των καιρών, προχώρησε τον ένα χρόνο, αυτό που μας πέρασε, με γρουγά βήματα να ανταποκριθεί σε αυτόν τον νόμο. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε αντικαταστάσεις περίπου του μισού στόλου μας, και αυτό μπορείτε να το δείτε μέσα στην Καβάλα. Διαθέτουμε 34 λεωφορεία, από τα οποία τα 18 σήμερα είναι αλλαγμένα και είναι με κλιματισμό. Όλα τα λεωφορεία αυτά. Επίσης, διαθέτουμε και 3 λεωφορεία σήμερα, τα οποία έχουν ράμπα για αναπήρους, με πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες. Το ΚΤΕΛ, παρόλο που είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, εξακολουθεί από παλιά μέχρι και σήμερα να ασκεί και μια πολιτική κοινωνική. Παράδειγμα είναι τα μαθητικά εισιτήρια. Τα μαθητικά εισιτήρια τα παίρνουν οι μαθητές για να μετακινούνται από το σπίτι τους, το σχολείο και τα ανάπαλλη. Πάμε τώρα σε λίγα διαφημιστικά μηνύματα. Στην Αλεξανδρούπολη συνεδριάζει σήμερα η Βαλκανική Επιτροπή. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεδρίαση της Βαλκανικής Επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι χωρών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χτες, μάλιστα, η υπεύθυνη των γραφείων τύπου της Περιφέρειας παρεχώρησε και συνέντευξη τύπου. Τη δεύτερη συνεδρίασή της πραγματοποιεί σήμερα από τις 9 το πρωί η Βαλκανική Επιτροπή. Ήδη την πρώτη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Βαλκανικής Επιτροπής της Περιφέρειας πραγματοποιήθηκε την 1η Απριλίου.
ενώ η σημερινή συνεδρίαση επελέγει να πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτή, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα συμμετέχουν νομάρχες της Αλβανίας, όπως επίσης και εκπρόσωποι της Ιουγκοσλαβίας, της Βουλγαρίας, της Τουρκίας, της Ρουμανίας, ενώ αναμενόταν εκπρόσωποι και από το Φύρομ και την Ιταλία. Από τα σημαντικότερα θέματα τα οποία θα συζητηθούν είναι η προοπτική του ευρωπαϊκού χώρου. Σαφώς όλοι γνωρίζουμε ότι λόγω της διεύρυνσης τα δεδομένα αλλάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης οι περιφέρειες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε δύο διαφορετικούς δρόμους. Οι περιφέρειες των χωρών που ανήκουν στις υπάενταξη χώρες σαφώς δεν τυχούν. Ελπίζουμε να μην βρέχει και αύριο. Πάμε να δούμε τι μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, οι βραδινές ειδήσεις από το Art Channel. Και τώρα επιστροφή στο διαγωνισμό της Eurovision. Καλή σας νύχτα.